Και θα έλεγα εγώ λοιπόν ότι υπάρχουν τόσα ψηφιακά εργαλεία, δηλαδή πληροφόρηση από τις πιστωτικές κάρτες, από το e-banking, από αυτά, και ακόμα κυνηγάμε μάγισσες, ναι, και βάζουμε οριζόντια κάποια πλαφόν, ενώ μπορεί πάλι η αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού του κράτους, πάλι βρίσκουμε μια εύκολη λύση. Δεν κατάλαβες τι έγινε. Όλο το παιχνίδι είναι ένας πολλαπλασιασμός. Ναι. Σου λέει πώς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες τόσοι. Αυτό. Ένα εξελάκι είναι όλοι. Ναι. Από 1000 ευρώ το κεφάλι. 70.000. Εγώ να πάρω 600-700 ευρώ. Τόσα τους λείπανε για να κουμπώσει προϋπολογισμός. Γιατί δουλεύουν σαν κατσαπλιάδες. Κυριολεκτικά. Πραγματικοί κατσαπλιάδες όμως. Δηλαδή τώρα επειδή γίνεται μια αναθεώρηση. Γίνεται μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού λόγω του ότι προκύψαν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Ναι, ναι, ναι. Και δεν κάθονται οι προϋπολογισμοί, ναι, με αυτά που είχαν προϋπολογίσει το καλοκαίρι. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουν ένα προϋπολογισμό. Και έχουν τους ξένους που τον κοιτάνε τον προϋπολογισμό έτσι. Ναι, ναι. Δήθεν βγήκαμε από τα μνημόνια και από τις επιτηρήσεις. Θα τους έλειπε κανένα 600-700 εκατομμύρια. Και λέει, ποια κορόιδα έχουμε να τα φορτώσουμε αυτά τα 600 εκατομμύρια? Ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους βαφτίζουμε μία ανοιχτή φοροφυγάδες, τους βάζουμε από 1000 ευρώ το κεφάλι, 600.000 επί 1000 ευρώ κάνει 600 εκατομμύρια, και ναι, κλείσαμε την τρύπα. Ακούστε το καλύτερο. Δηλαδή, άμα τους έλειπε ένα 200, ναι, θα βάζαν 2.000 ευρώ. Ναι, ναι, θα βάζαν, ναι, 2.000 ευρώ. Ναι, 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 ναι. Ή θα βάζαν 1000 εδώ και 1000 κάπου αλλού. Αυτό που λες ακριβώς έτσι. Είναι ο πολλαπλασιασμός. Έτσι, έτσι. Το 2012-13. Κατσαπλιάδε κανονική. 4 επί μνημονίων μου το είχαν πει μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαν ένα εξελάκι και παίζανε. Ένα για τα αυτοκίνητα και ένα για τα ακίνητα. Όταν βάλανε πριν τον ένφια, ποιος ήταν το χαράτσι. Το χαράτσι. Το ετιδέτε. Μπράβο, το ετιδέτε. Είχανε βάλει όλα τα ακίνητα σε ένα εξελάκι με τετραγωνικά και αυτά και βγάζανε πόσα τους λείπανε. Και αντίστοιχα τα αυτοκίνητα σε ένα εξελάκι για τα τέλη κυκλοφορίας πόσα τους λείπανε. Ναι. Αλλάζανε πάνω τους τύπους και έβγαινε ο προϋπολογισμός. Ναι. Έχουν το αλγόριθμο έτοιμο. Η τρόικα. Με την κυβέρνηση τότε. Την ίδια δουλειά κάνανε. Mm. Αυτό γίνεται και τώρα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δυστυχώς. Αυτή. Και όλες οι άλλες θεωρίες. Και όλες οι άλλες θεωρίες είναι μόνο για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι κατσαπλιαδισμός. Κανονικός κατσαπλιαδισμός. Μπακάλικο θα έλεγα. Κατσαπλιάδες κανονικοί. Ναι.